εκτός από το φόβο της απώλειας της ζωής, του θρήνου για την απώλεια της περιουσίας και το άγχος της επόμενης μέρας για το πώς θα αρχίσουν και πάλι τις ζωές τους την ώρα που η γη εξακολουθεί να σύεται κάτω από τα πόδια τους, είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τους σεισμόπληκτους. Επιχειρώντας να πλαισιώσει συνολικά την ανάγκη για ψυχολογική υποστήριξη των πληγέντων με δράσεις που γίνονται αλλά και δράσεις που σχεδιάζονται, η αρμόδια για θέματα ψυχικής υγείας υφυπουργός υγείας Ζωή Ράπτη επισκέφθηκε σήμερα το Αρκαλοχώρι. Ο φόβος, ο πρώτος φόβος για την ζωή μας, μετατρέπεται στη συνέχεια και σε άγχος για το μέλλον, μετατρέπεται έτσι και σε ψυχολογική πτώση. Αυτό λοιπόν που έκανε το Υπουργείο Υγείας από την μετέπειτα μέρα του σεισμού, από τη δεύτερη μέρα, ήταν να εγκαταστήσει αυτό το κλιμάκιο σε συνεργασία με την ψυχολόγο του Δήμου εδώ, ούτως ώστε να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους συμπολίτες μας, όπως επίσης να βοηθήσει και τα παιδιά. Η κυρία Ράπτη ανακοίνωσε ότι μετά την αρχική πρώτη αντίδραση και στήριξη με ψυχολόγους και ψυχιάτρους που θέλησαν να βοηθήσουν σεισμόπληκτους, έτοιμη να μπει σε αυτή την προσπάθεια είναι μονάδα η οποία σε συνεργασία με το Υπουργείο, το ΠΑΓΝΗ και την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Μηνώα Παιδιάδος, με ψυχολόγο, ψυχίατρο και παιδοψυχίατρο, θα μπορεί ακόμη και κατοίκον να εξυπηρετεί ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Η υποστήριξη πρέπει να γίνει συστηματικά και αφορά και στην διαχείριση του φόβου των παιδιών στα σχολεία. Και γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα να ενισχύσουμε το κλιμάκιο αυτό, αποτελούμενο από ψυχολόγο και ψυχίατρο αλλά και παιδοψυχίατρο, προκειμένου να βρίσκεται εδώ και να παρέχει τις υπηρεσίες του καθημερινά. Ιδιαίτερη μέρημνα, όπως τόνισε η κυρία Ράπτη, έχει δοθεί στα παιδιά που πρέπει να επιστρέψουν στην κανονική του ζωή, ανάμεσά τους και στους τελειόφοιτους του Λυκείου, που λίγους μήνες πριν ριχτούν στη μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, είδαν τη ζωή τους να αλλάζει δραματικά. Θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα φυσικά και σε αυτό. Τα παιδιά αυτά που τα ονομάζω ήρωες, αυτά τα παιδιά οφείλουμε την μεγαλύτερη υποστήριξη και θα τη δώσουμε με τον τρόπο που σας είπα το μέσο επόμενο διάστημα. Η κυρία Ράπτη συμμετείχε σε σύσκεψη με φορείς στο Δήμο Μηνώα, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση, ενώ επισκέφθηκε και το Κέντρο Υγείας, όπου συνεχάρει εργαζόμενους αλλά και εθελοντές που από την πρώτη μέρα μετά το σεισμό έχουν στηρίξει τους πληγέντες.